Νομίζω ότι το ζητούμενο για κάθε άνθρωπο είναι όσο και να περνά τα χρόνια να εξακολουθήσουμε να βλέπουμε τον κόσμο γύρω μας ως ένα δώρο και ένα ενδυνάμει θαύμα. Να βρίσκω κάθε στιγμή λόγους να ενθουσιάζομαι. Και λέω βρίσκω και όχι εφευρίσκω, διότι υπάρχουν αυτοί οι λόγοι. Απλώς πρέπει να πλένουμε τακτικά τα μάτια μας. Θρυνούμε στη ζωή μας όλοι οι άνθρωποι τις τρομερές κακοτυχίες που μας έχουν συμβεί, γιατί όντως κάθε ζωή έχει μέσα και στιγμές πάρα πολύ μαύρες, αλλά δεν συνειδητοποιούμε και δεν είμαστε ευτυχείς για τις στιγμές που φτάσαμε ένα τσακ δίπλα στον όλεθρο και την καταστροφή και για λόγους τυχαίους το αποφύγαμε. Η εμπειρία η οποία με έκανε καλλιτέχνη, γιατί πιστεύω ότι οι συγγραφείς είναι καλλιτέχνες, ήταν ο θάνατος του πατέρα μου όταν ήμουν 13 χρονών. Είχα μία εμπειρία αντίστοιχη με των τριών γουρνακίων, διότι ήρθε ο κακός λύκος με τη μορφή της αρρώστιας και μου γκρέμισε το σπίτι. Μέχρι τότε πίστευα ότι το σπίτι είναι φτιαγμένο από άθραυστα υλικά. Ξαφνικά είδα το σπίτι να γκρεμίζεται, το σπίτι με την έννοια της οικογένειας. Και κατάλαβα επίσης ότι το κακό μπορεί να σε βρει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Άρα καλό είναι να ζεις κάθε στιγμή, κάθε μέρα με τη μεγαλύτερη δυνατή ένταση και να πλάθεις και κάτι, γιατί η πραγματικότητα δεν μας αρκεί. Θέλουμε και κάτι πέρα από αυτήν και αυτό το κάτι πέρα από αυτήν για μένα ήταν και παραμένει τέχνη. Νομίζω ότι η καταπίεση, η αλωτρίωση, η πειθαρχία σε έναν τρόπο ζωής, ο οποίος δεν σε εκφράζει, είναι και επικίνδυνη για την υγεία. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι αποξενώνονται από τις επιθυμίες τους και ζουν βρίσκοντας διάφορα άλοθη, ας πούμε. Οι άνθρωποι, λοιπόν, οι οποίοι υιοθετούν ένα σκυφτό τρόπο ζωής, το πληρώνουν ακόμα και φυσικά. Δηλαδή, αρρωσταίνουν. Πάρα πολλές αρρώστιες είναι σωματικές, έχουν ψυχική αφετηρία. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι τρένα, δηλαδή κινούνται πάνω σε ράγες. Αλλά υπάρχει δυνατότητα, αρκεί να πιστέψεις στον εαυτό σου. Και πότε πιστεύεις στον εαυτό σου? Όταν έχεις λάβει πολύ αγάπη. Το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να κάνουμε στα παιδιά μας είναι να τα αγαπάμε, άνευ ορίων, άνευ όρων, διότι η αγάπη είναι το καλύτερο εμβόλιο και το καλύτερο δυναμωτικό. Ένας λοιπόν άνθρωπος ο οποίος έχει λάβει πολύ αγάπη, άρα πιστεύει πολύ στον εαυτό του, μπορεί να πάψει σαν τρένο, να ξεφύγει από τις ράγες και να γίνει αυτοκίνητος. Δηλαδή να κινείται με βάση τις δικές του επιθυμίες και εμπνεύσεις ή ακόμα να γίνει και αεροπλάνος. Το αυτοκινητάκι αυτό να πετάξει. Ο Φίνικας, το λέω εξ αρχής, είναι εμπνευσμένος, αλλά όχι βασισμένος στην ιστορία, στις ζωές και στον έρωτα της Εύας Πάλμερ και του Άγγελου Σκελιανού. Στην πραγματικότητα αυτό ήταν απλώς η πρώτη σπίθα. Έχω διαμορφώσει με τα χρόνια μία προσωπική μέθοδο, δεν είναι και ιδιαίτερα πρωτότυπη, αλλά απλώς το κάνω εγώ. Να εκκινώ από τα πραγματικά γεγονότα και κρατώντας το ιστορικό πλαίσιο όσο πιο ακριβές γίνεται, να αναπτύσσω τους ήρωές μου εντελώς ελεύθερα. Το έκανα πρώτη φορά σε ένα βιβλίο του 2005 που λεγόταν «Το σπίτι και το κελί», το ξανά έκανα στη Νίκη και το ξανά έκανα τώρα στο Φίνικα πιο πολύ, ακόμα πιο πολύ. Κατά συνέπεια, τα πρόσωπα, οι χαρακτήρες του βιβλίου, και οι κεντρικοί και οι περιφερειακοί, είναι μυθιστορηματικές αντανακλάσεις προσώπων που όντως υπήρξαν. Αλλά
τον οποίο τη μορφή και τη συμπεριφορά εγώ ως συγγραφέας πλάθω με απόλυτη ελευθερία. Αυτή η περίοδος που διαδραματίζεται ο Φίνικας έχει μεγάλες εκλεκτικές συγγένειες με τη σημερινή εποχή. Και τι εννοώ? Το 1847 συνέβη στην Ελλάδα η μεγαλύτερη καταστροφή από ιδρύσεως ελληνικού κράτους. Έγινε ο πόλεμος του 1997. Προσπαθήσαμε τέλος πάντων εντελώς απροετοίμαστοι και επιπόλαιοι να νικήσουμε την Τουρκιά. Η Τουρκιά μας την έφερε και κατέβηκε. Άμα δεν επενέβαιναν οι ξένοι, θα είχε καταληφθεί σχεδόν το ελληνικό βασίλειο, θα είχαν κατέβει στην Αττική. Το 1912, δηλαδή μετά από 15 μόλις χρόνια, η Ελλάδα άρχισε να καλπάζει. Μέσα σε μήνες διπλασιάστηκε η έκταση και τριπλασιάστηκε ο πληθυσμός. Φτάσαμε πολύ κοντά στα επόμενα χρόνια, ακόμα και στην πραγμάτωση της μεγάλης ιδέας, όσο και αν υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι ήταν από την αρχή ουτοπικό και ανεφάρμοστο αυτό, και ότι η αποβίβαση του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία ήταν έτσι κι αλλιώς λάθος, όπως και να διαχειριζόταν το ένα ή το άλλο κόμμα. Εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε ότι μέσα σε 15 χρόνια η Ελλάδα όχι μόνο συνήλθε από το χτύπημα του 1897, αλλά και ξεπέρασε πάρα πολλές φορές τον εαυτό της. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι άμα ξαναβρούμε την αισιοδοξία και την αντίληψη την οποία είχαν οι παππούδες μας, ότι η ζωή είναι ένα θαύμα εν δυνάμει, αν το ξαναβρούμε αυτό, αν πάψουμε να είμαστε άνθρωποι της διχόνοιας, της καχυποψίας, της παρέτησης, μπορεί να ξεπεράσουμε ακόμα και τις δικές μας προσδοκίες. Η παιδική ηλικία του κάθε ανθρώπου προφανώς είναι αυτή του οποίου τον καθορίζει και τον διαπλάθει. Ο δικός μου ιερός που λέγεται Πάρης Κερκινός γεννήθηκε στην Ελευσίνα το 1891 και πέρασε τα παιδικά του χρόνια, επειδή ο πατέρας του ήταν δάσκαλος και τον είχαν διορίσει δάσκαλο των αρβανίτικων πληθυσμών που ήταν κτηνοτρόφοι σε όλο το Θριάσιο πεδίο και ανέβαιναν την άνοιξη του Αγιώργη 23 Απριλίου εδώ πάνω στο οροπέδιο της Πάρνηθας, μένανε όλο το καλοκαίρι με τα κοπάδια τους και μόλις άρχισαν τα κρύα, δηλαδή του Αγίου Δημητρίου, κατέβαιναν και πέναγαν το χειμώνα στα χυμαδιά που ήταν δίπλα στο Σαρωνικό κόλπο, ας πούμε. Και διαμορφώθηκε ο κεντρικός μου χαρακτήρας σε πάρα πολύ στενή σχέση με τη φύση, σε πάρα πολύ στενή σχέση με την αλλαγή των εποχών, με την άνθηση και το μαρασμό του τοπίου γύρω του. Και είναι ένα πρόσωπο το οποίο ανέκαθεν, δηλαδή σε όλη τη συνέχεια της ζωής του, είχε μια πάρα πολύ στενή, έντονη σχέση με τη γη. Η πυρηνική οικογένεια, όσο μεγαλώνω και τώρα που είμαι και γονιός το βλέπω, είναι κατάρα, είναι αποτυχία. Είναι αποτυχία. Τα παιδιά, οι άνθρωποι πρέπει να ζουν όλοι μαζί. Δεν είναι δυνατόν ένα ζευγάρι να κλείνει την πόρτα και να βρίσκεται σε ένα διαμέρισμα με ένα ή δύο ή τρία παιδιά. Είναι παράλογο αυτό. Τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν μέσα σε μια ευρύτερη οικογένεια, ένα σόι, όπου αφενός μεν οι γονείς δεν έχουν όλη την ευθύνη. Την ευθύνη την έχει η κοινότητα αυτή. Αφετέρου δε ο νεαρός άνθρωπος έχει προερθίσματα και προσλαμβάνουσες από όλα αυτά τα πρόσωπα, έτσι. Δηλαδή παππούδες, ακόμα και προπάποιοι, θείοι, θείες. Αυτό σε κάνει η στενή επαφή με όλο αυτό το πλήθος, το μικρό πλήθος, σε κάνει πολύ πιο πολυδιάστατο. Ο Άσμο Κερκινός, όταν συνέβη η μικρασιατική καταστροφή, ήταν 30 χρονών πάνω κάτω. Άρα ανήκει στη γενιά των 30άριδων που κλήθηκε να διαχειριστεί τη μικρασιατική καταστροφή και την έλευση των εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων στην Ελλάδα, χωρίς κανείς να μπορεί να τους φορτώσει των 30άριδων την ευθύνη της καταστροφής. Και όντως συνέβη, υπό μία έννοια αυτή ήταν μια τυχερή γενιά, διότι ξεκίνησε από το μηδέν. Είναι ωραίο, είναι ευνοϊκό μάλλον, όχι ωραίο, να πιάνεις το πιδάλιο της χώρας όταν η χώρα βρίσκεται στο ναδύρ, άρα δεν μπορεί παρά να πάει καλύτερα.
χωρίς να είσαι υπεύθυνος ή χωρίς κανείς να μπορεί να σε ονομάσει υπεύθυνο για την καταστροφή, για τη συμφορά. Οι σημερινοί τριαντάριδες, είτε αυτοί που είναι εδώ είτε αυτοί που έχουν φύγει στο εξωτερικό, επιστρέφοντας στο εξωτερικό, μπορεί να κάνουν πολύ σπουδαία πράγματα. Θα μου πεις, θα επιστρέψουν από το εξωτερικό. Έχω την αίσθηση ότι είναι τόσο, ότι η Ελλάδα είναι ένας εξαιρετικής ισχύος ελκυτικής, μαγνήτης, και τελικά μαζεύει τους ανθρώπους της, τους τραβάει ξανά πίσω. Σύγχρονοι Έλληνες, θέλοντας και εμείς, πάσχουν από ένα διπλό αίσθημα κατωτερικότητας, αφενός μεν απέναντι στους ενδόξους ημών προγόνους, αφετέρου απέναντι στους εξελιγμένους και πρωτοπόρους δυτικούς, ας πούμε. Παράλληλα, οι Έλληνες έχουν και ένα τρομερό σύμπλεγμα ανωτερότητας, που είναι η άλλη όψη του ιδίου νομίσματος, όπου θεωρούν ότι είναι τα εκλεκτά παιδιά, ας πούμε, της ιστορίας, ο περιούσιος λαός κτλ. Γενικά πρέπει να απελευθερωθούμε από όλα αυτά. Είναι ένα αίτημα διαρκές και επιμονών και διαρκώς επίγον. Ο τίτλος του βιβλίου είναι και το πιο, για μένα, υπέροχο σύμβολο, το οποίο ξεκινάει από την αρχαία Φινίκη. Ο Φίνικας είναι το έμβλεμα της Βηρητού, διότι η Βηρητός, λέει, ως πόλη έχει καεί 7 φορές, έχει χτιστεί 8 φορές και έχει καεί 7. Νομίζω ότι αυτό το πουλί, το οποίο καίγεται από την ίδια τη φλόγα, απανθρακώνεται και γίνεται στάχτη, και μετά ξαναγίνεται από τη στάχτη του, είναι ο κάθε άνθρωπος εν δυνάμει. Είναι σίγουρο ότι κατά τη διάρκεια της ζωής μας πολλές φορές θα καούμε και άλλες τόσες θα αναγεννηθούμε και θα ξαναξεδιπλώσουμε τα φτερά μας. Βέβαια, ο Φίνικας έχει και μια άλλη ιδιότητα, η οποία δεν είναι τόσο εμπνευστική. Είναι μόνος του. Είναι ένας και μοναδικός, δεν υπάρχει Φινικίνα. Και αυτός είναι ο δεύτερος συμβολισμός, ότι ίσως για να μπορείς να αναγεννάσει αένα και αιώνια, το τίμημα είναι μοναξιά.